Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και για τη σημερινή μέρα που μας αξιώνει να είμαστε μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή που με τη χάρη του Χριστού προσπαθούμε να σχολιάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού κάθε θέμα ή ζήτημα το οποίο σας απασχολεί και μας στέλνετε και μας το γνωρίζετε με email στη διεύθυνση που τώρα φαίνεται στις οθόνες σας. Θα ήθελα και πάλι να επιμείνουμε ότι δεν διεκδικούμε σε καμία περίπτωση την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε ποτέ ισχυριστήκαμε ή ισχυριζόμαστε ή και στο μέλλον ακόμη σκοπεύουμε να ισχυριστούμε ότι είμαστε διδάσκαλοι ή καθηγητές ή θεολόγοι, αλλά εκείνο το οποίο θεωρούμε για τους εαυτούς μας είναι ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού και μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο Του όλοι μαζί με εσάς, αλλά και πάντοτε. Σήμερα θα αρχίσουμε με την ερώτηση της Καλλιόπης, η οποία αναφέρει. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, με βάση τα παρακάτω εδάφια που έχω διαβάσει, ποια είναι αυτά τα άτομα σήμερα που ενώ δεν ακολουθούσαν τους μαθητές, ωστόσο είχαν εξουσία και όπως γνωρίζω κάθε εξουσία είναι δοσμένη από το Θεό και είχαν τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού, τι ακριβώς εννοούν? Και διαβάζω τα εδάφια. Πρώτο εδάφιο. Ματθαίος Θήτα 38. Απεκρίθη δε προς αυτόν ο Ιωάννης λέγον, διδάσκαλε, είδον μεν τεινά εκβάλλοντα δαιμόνια εις το όνομά σου, ώστις δεν ακολουθεί ημάς και εμπόδισαμεν αυτόν, διότι δεν ακολουθεί ημάς. Ο δε Ιησούς είπεν, μην εμποδίζεται αυτόν, διότι δεν είναι ουδής, ώστις θέλει κάμει θαύμα εις το όνομά μου και θέλει δυνηθεί ευθύς να με κακολογήσει. Επειδή ώστις δεν είναι καθημών, είναι υπερημών. Διότι ώστις σας ποτίσει ποτήριον ύδατος στο όνομά μου, επειδή είστε του Χριστού, αληθώς σας λέγω, δεν θέλει χάσει των μισθών αυτού. Αποκριθείς δε ο Ιωάννης, διαβάζω τη συνέχεια Λουκάς 49, αποκριθείς δε ο Ιωάννης, είπε πιστάτα, είδομεν τεινά εκβάλλοντα τα δαιμόνια εν το όνομα σου και υποδίσαμεν αυτόν, διότι δεν ακολουθεί με θυμών. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, μην εμποδίζετε, διότι ώστις δεν είναι καθημών, είναι υπέρημων. Και τέλος, αποκάλυψη Ιωταβήτα 17, και ο δράκοντας οργίστηκε ενάντια στη γυναίκα και πήγε να κάνει πόλεμο με τους υπόλοιπους από το σπέρμα της που τηρούν τις εντολές του Θεού και έχουν τα μαρτύρια του Ιησού Χριστού. Ναι, αγαπητοί Καλλιόποι, πιστεύω ότι το ζήτημα το οποίο έθεσες ή η ερώτηση την οποία κάνεις είναι πάρα πολύ σοβαρή, πάρα πολύ σημαντική, γιατί θα πρέπει να διευκρινίσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού κάποιες σημαντικές διαφορές των πιστών ανθρώπων. Διαβάζω λοιπόν πρώτα από το Μάρκο, από το Ευαγγέλιο δηλαδή του Μάρκου, θήτα 48 και θήτα Μάρκος, θήτα 38, συγγνώμη, ναι, θήτα 38. Θα διαβάσω όμως λίγο παραπάνω από το 35 εδάφιο. Και καθίσας εκάλεσε τους 12 και λέγει προς αυτούς, ώστις θέλει να είναι πρώτος, θέλει είστε πάντων έσχατος και πάντων υπηρέτης. Και λαβών πεδίων έστησε αυτόν εν το μέσο αυτών και να αγκαλιστείς αυτό, είπε προς αυτόν. Ώστις δεχθεί ένα των τιούτων πεδίων εις το όνομά μου, εμέ δέχεται. Και ώστις δεχθεί εμέ, δεν δέχεται εμέ, αλλά τον αποστήλαντά με. Και τότε απεκρίθη προς αυτόν ο Ιωάννης λέγον, διδάσκαλε, είδομεν τεινά εκβάλλοντα δαιμόνια εις το όνομά σου, ώστις όμως δεν ακολουθεί ημάς και εμποδίσαμεν αυτόν, διότι δεν ακολουθεί ημάς. Είναι δύο, θα τολμούσα να πω, ρήματα με τα οποία ασχολείται και στα οποία αναφέρεται ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Το πρώτο ρήμα είναι δέχομαι
και μάλιστα το Χριστό, και το δεύτερο ρήμα είναι ακολουθώ το Χριστό. Είναι δύο διαφορετικές καταστάσεις. Η Γραφή λέει, και μάλιστα στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 11 εδάφιο, και ο Χριστός ήλθε στα ίδια και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν, το κείμενο λέει δεν παρέλαβαν αυτόν, και συνεχίζει στο 12, όσοι όμως έλαβαν αυτόν, εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία να γίνωσι τέκνα Θεού εις τους πιστεύοντες εις το όνομα αυτού. Ακόμη λέει τα πρόβατα τα αιμά, ακούσε τη φωνή μου και με ακολουθούσε. Υπάρχουν λοιπόν δύο καταστάσεις. Πρώτον, δέχομαι τον Χριστό. Από τη στιγμή που κάποιος δέχεται τον Χριστό, δηλαδή τον πιστεύει, τι θα πει τον δέχομαι? Σημαίνει ότι ο πατέρας τον απέστειλε να συναντήσει τον άνθρωπο, και ο άνθρωπος ή του κλείνει την πόρτα και δεν τον αφήνει να μπει μέσα, δεν τον δέχεται, την πόρτα της καρδιάς του, την πόρτα της ζωής του, ή ο άνθρωπος ανοίγει την πόρτα της καρδιάς του, της ζωής του, και τον δέχεται. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δέχεται τον Χριστό, παραλαμβάνει, αλλιώς όπως το λέει και στο Ευαγγέλιο του Ιωάννης, τον Χριστό τον οποίον ο Πατέρας απέστειλε προς Αυτόν, τότε ο Θεός δίδει σε Αυτόν εξουσία να γίνει τέκνο Θεού. Δηλαδή του δίδει την ευκαιρία αλλά και την εξουσία να γίνει τέκνο Θεού, δηλαδή ο Θεός τον αναγεννάει. Καθώς λέει και μας αποκαλύπτει και ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του, και να τη διαβάσω, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατέρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε ημάς εις ελπίδαν ζώσαν δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν αποδεχθεί τον Χριστό και πιστέψει ότι πέθανε για τις αμαρτίες του ανθρώπου και ο Θεός τον ανέστησε για τη δικαίωση του ανθρώπου, όταν πιστέψει με την καρδιά του και με ομολογήσει με το στόμα του ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, τότε σώζεται. Δηλαδή ο Πατέρας τον αναγεννάει εις ελπίδα ζώσα, του δίνει εξουσία να είναι τέκνο Θεού. Και το τι θα πει τέκνο Θεού είναι πάρα πολύ σοβαρό, και μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά, λέγοντας ότι εγώ έχω 4 παιδιά και τα παιδιά μου στο σπίτι μου έχουν εξουσία, ενώ τα δικά σας τα παιδιά στο σπίτι μου δεν έχουν εξουσία. Τι σημαίνει εξουσία? Έχουν κλειδί, μπαίνουν μέσα στο σπίτι μου, έχουν το οποίο θεωρούν σπίτι τους, έχουν τα κρεβάτια τους, έχουν τα ντουλάπια τους, έχουν τα πράγματά τους, και όποτε χρειαστούν οτιδήποτε, τότε έρχονται σε μένα και μου λένε «Μπαμπά, χρειαζόμαστε αυτό. Πατέρα, θέλουμε αυτό». Και εγώ, επειδή είναι παιδιά μου, και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, επειδή αναγνωρίζω ότι είναι παιδιά μου, ό,τι μπορώ κάνω για αυτούς, και ταυτόχρονα τα πάντα μου ανήκουν σε αυτούς. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Να λέει ο Θεός ότι σε κάνω παιδί μου, που σημαίνει ότι θα φροντίζει να μην σου λείπει τίποτα στη ζωή σου, αλλά λαμβάνει την υποχρέωση σαν πατέρας. Φροντίζει να σε προστατεύει από κάθε κακό, και τέλος φροντίζει για την πρόοδό σου και την αύξησή σου, για την προκοπή σου. Όποιος λοιπόν άνθρωπος δέχεται τον Ιησού Χριστόν, τον οποίον ο Θεός απέστειλε, πιστεύοντας ότι πέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για να συγχωρεθούν οι δικές μας αμαρτίες, γιατί αυτός υπήρξε αναμάρτητος και δεν χρειάστηκε να εκπληρωθεί σε αυτόν ο λόγος του Θεού, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, αλλά αυτός απέθανε για τις δικές μας αμαρτίες. Και επειδή δίκαιωσον βρέθηκε η ψυχή του στον Άδη, ο Θεός ο Πατέρας δεν μπόρεσε να τον αφήσει τον όσιο του να δει διαφθορά, γι' αυτό και τον ανέστησε. Όποιος λοιπόν πιστεύει ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και ο Θεός τον ανέστησε για τη δικαιοσύνη μας και ομολογήσει τον Ιησού Χριστόν Κύριον, τότε σώζεται, τότε δηλαδή αναγεννάται και γίνεται παιδί Θεού και έχει την εξουσία του παιδιού του Θεού. Από εκεί και πέρα όμως τώρα υπάρχει μια άλλη λέξη, ένα άλλο ρήμα που λέει ακολουθείτε. Όποιος με ακολουθεί. Μάλιστα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον ο Ιησούς Χριστός διδάσκει και λέγει στο κεφάλαιο
12 Ιωταβήτα και στο εδάφιο 26. Εάν τις εμέ υπηρετεί, και μάλιστα το κείμενο λέει διακονεί και υπάρχει διαφορά, εμέ ας ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ εκεί θελήστε και ο υπηρέτης ο εμός. Και αν τις εμέ υπηρετεί, διακονεί, θέλει τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Μιλάει για έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος αφενός μεν δέχθηκε τον Χριστό και του εδόθη εξουσία να γίνει τέκνο Θεού, έλαβε τον Χριστό, γι' αυτό και του εδόθη εξουσία να γίνει τέκνο Θεού, αλλά όμως τώρα παίρνει και μια άλλη καινούργια απόφαση. Να διακονεί, να υπηρετεί τον Χριστό. Να γίνει δηλαδή δούλος του, διάκονος του. Και εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες και αγαπητοί Καλλιόποι, να κάνουμε μια φοβερή διευκρίνηση επάνω στις ερμηνείες της ελληνικής γλώσσης, γιατί υπάρχουν πολλές λέξεις σε σχέση με την υπηρεσία. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει η λέξη διάκονος, ο οποίος είναι θεράπων, εκούσιος ή αγγελιοφόρος, δηλαδή αυτός που θέτει τον εαυτό του στην υπηρεσία κάποιου εκουσίως, σε αντίθεση με τον δούλο, ο οποίος είναι σκλάβος και υπόδουλος και υποδουλώνεται ακουσίως. Ο διάκονος λοιπόν είναι ο οικούσιος θεράπων, ενώ ο δούλος είναι ο αναγκαστικά, ο ακουσίος, σκλάβος ή υπόδουλος. Βεβαίως ο Απόστολος Παύλος λέγει ελεύθερος των πάντων, εδούλωσα, έγινα δούλος, εκουσίως. Ο διάκονος είναι και φεύγει, αν θέλει μένει, αν θέλει φεύγει. Ο δούλος όμως, εφόσον δουλώνει κάποιος τον εαυτό του, δεν μπορεί πια να φύγει. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει εδούλωσα τον εαυτό του εις όλους για να κερδίσω τους πλειοτέρους. Άρα λοιπόν υπάρχει ο δούλος, ο οποίος είναι για όλη του τη ζωή, ακουσίως υποδουλωθείς ή και χάριν του Χριστού εκουσίως σαν τον Απόστολο Παύλο υποδουλωθείς, αλλά υπάρχει και ο διάκονος, ο οποίος είναι μόνο εκουσίως και είναι όποτε θέλει υπηρετεί και όποτε θέλει, δεν θέλει υπηρετεί. Όποτε θέλει διακονεί και όποτε θέλει σταματάει. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τι λέει. Όποιος θέλει εμένα να με διακονεί, θα πρέπει εμένα να με ακολουθεί. Γιατί όπου είναι ο δικός μου ο διάκονος, εκεί είμαι και εγώ. Και όπου είμαι εγώ, είναι εκεί και ο δικός μου ο διάκονος. Και όποιος εμένα διακονεί, με την έννοια που είπαμε, αυτόν θέλει τιμήσει ο πατέρας. Άρα λοιπόν, είμαι παιδί του Θεού, κι άλλο είμαι διάκονος που τον ακολουθώ ή δούλος που έχω τάξει τον εαυτό μου σε όλη μου τη ζωή να τον υπηρετώ. Βεβαίως υπάρχει και ο οικονόμος, ο οποίος δεν είναι απαραίτητος υπόδουλος, σκλάβος, μπορεί όμως να είναι και σκλάβος. Η διαφορά όμως του οικονόμου, λέω σαν παρένθεση αυτό, είναι ότι ο κύριος του τον καθιστά διευθύνοντα, διαχειριστή της περιουσίας του, όπως ο Φαραώ κατέστησε οικονόμο τον Ιωσήφ, αλλά και ο Πετεφρής είχε καταστήσει οικονόμο τον Ιωσήφ. Δηλαδή κάνε ό,τι θέλεις, σαν να είναι δικά σου. Δεν θα είναι, αλλά σαν να είναι δικά σου, εσύ θα τα διαχειρίζεσαι. Άλλος είναι ο διάκονος που είναι υπηρέτης εκούσιος, αγγελιοφόρος πολλές φορές. Άλλος είναι ο οικονόμος που είναι διευθύνων ή διαχειριστής των υπαρχόντων του Κυρίου του. Και τέλος άλλος είναι ο υπηρέτης, που υπηρέτης σημαίνει υπηρέτης έργου ή κάποιου ανθρώπου εργάτης. Υπηρετώ ένα συγκεκριμένο έργο ή υπηρετώ ένα συγκεκριμένο άνθρωπο στην ελληνική γλώσσα. Τέλος υπάρχει ο οικέτης, που είναι για βοήθεια και εξουσία, δηλαδή σε υπηρετώ, έρχομαι και γίνομαι σε σένα δούλος, γιατί χρειάζομαι τη βοήθειά σου, αλλά και χρειάζομαι και να πάρω εξουσία από σένα. Έρχομαι δηλαδή για κάποιο λόγο, για κάποιο συμφέρον θα τολμούσα να πω. Και τέλος είναι ο πες, που είναι ο δούλος, ο σκλάβος,
αλλά ο αγαπητός, ο έντιμος στον Κύριό του, που πάλι μπορεί να είναι ακούσιος δούλος, σκλαβωθείς δηλαδή υπόδουλος, ή μπορεί να είναι και εκούσιος δούλος για το όνομα του Χριστού, για την υπηρεσία, και στις δύο περιπτώσεις για όλη του τη ζωή. Και κάποιος από αυτούς ο Κύριος τους έχει ιδιαιτέρως αγαπητούς, φόδρα αγαπητούς, και τους αποκαλεί πες, παιδί μου δηλαδή, σαν παιδί μου, θα τολμούσαμε να το πούμε στα νέα ελληνικά. Όμως να επανέλθουμε, αγαπητοί Καλλιόποι, στη λέξη δέχομαι και ακολουθώ. Δέχομαι, γίνομαι παιδί Θεού, ακολουθώ, είμαι υπηρέτης, διάκονος, δούλος του Χριστού. Μάλιστα, ο Κύριος μας στο τέλος, μετά την Ανάστασή του, όταν επισκέφθηκε για τον Απόστολο Πέτρο για να τον προσκαλέσει και να τον ορίσει ποιμένα του και δούλο του, αφού τον ρώτησε αν με αγαπάς περισσότερο τούτον, ενώ είχε πάει να ψαρέψει και δεν έπιασε κανένα ψάρι, αφού ο Πέτρος, ο Σίμων τότε, ο υιός του Ιωνά, εξέφρασε την αγάπη του προς τον Ιησού Χριστόν, τότε του υποσχέθηκε και τον έχρισε δούλο του, Απόστολο, ποιμένα και ό,τι άλλο είχε προσδιορίσει ο Θεός για τον Απόστολο Πέτρο πλέον, αλλά ολοκληρώνοντας του είπε «Εσύ ακολούθημη, τώρα εσύ θα με ακολουθείς. Σύ έγινες διάκονος, σύ έγινες δούλος μου, για όλη σου τη ζωή σύ θα με ακολουθείς». Όταν λοιπόν κάποιος είναι παιδί του Θεού, τότε έχει εξουσία να χρησιμοποιεί το όνομα του Χριστού και να κάνει και θαύματα και να εκβάλει και δαιμόνια, να προφητεύει. Είναι, εφόσον έχει και βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο, είναι ένα ευλογημένο παιδί του Θεού, που μπορεί να είναι και χαρισματικός, μπορεί και ο Θεός να του έχει δώσει και πολλά χαρίσματα. Όταν όμως ο άνθρωπος γίνει δούλος και παίρνει την απόφαση να ακολουθήσει τον Χριστό, τότε δεν κάνει πια ό,τι ο άνθρωπος, αυτός ο άνθρωπος θέλει, αλλά πια γίνοντας δούλος και υπηρέτης και διάκονος του Κυρίου, ακολουθεί τον Χριστό, πηγαίνει όπου πηγαίνει ο Χριστός και κάνει ό,τι θέλει ο Χριστός. Αυτή λοιπόν είναι η διαφορά αυτών των εδαφείων, και το ξαναδιαβάζω πια με διαφορετικό τρόπο, αγαπητοί Καλλιόποι, διαβάζοντας λέγω: «Απεκρίθη δε προς αυτόν ο Ιωάννης, διδάσκαλε, είδομεν τινά εκβάλλοντα δαιμόνια εις το όνομά σου. Όμως πιο μπροστά ο Κύριος είπε, ως της δεχθεί εν των τιού των παιδίων εις το όνομά μου, εμέ δέχεται. Και ως της δεχθεί εμέ, δεν δέχεται μόνο εμένα, αλλά δέχεται και τον Πατέρα μου που με απέστειλε». Είναι λοιπόν παιδί Θεού και έχει την εξουσία του παιδιού του Θεού, επειδή έλαβε, παρέλαβε τον Ιησού Χριστό. Όμως αυτοί που είναι μαζί με τον Χριστό, οι 12, είναι πια δούλοι του, είναι μαθητές του, είναι απόστολοι, υπηρέτες του. Γι' αυτό και ο Ιωάννης με έκπληξη βλέπει κάποιον έξω από αυτούς που ακολουθούν τον Χριστό να κάνει θαύματα. Και λέει, διδάσκαλε, τον είδαμε να εκβάλλει δαιμόνια στο όνομά σου, όμως δεν μας ακολουθούσε. Και τον εμποδίσαμε γιατί δεν μας ακολουθεί. Και ο Ιησούς Χριστός απαντάει, μην τον εμποδίζετε αυτόν, γιατί αυτός με έχει δεχτεί. Διότι δεν είναι ουδής ώστις θέλει κάμει θαύμα στο όνομά μου και θέλει δυνηθεί ευθύς να με κακολογήσει. Επειδή ώστις δεν είναι καθημών, είναι υπερημών. Μιλάει λοιπόν για αυτούς που δέχθηκαν τον Χριστό, και προφανώς το παιδί του Θεού δεν μπορεί να τον κακολογήσει, αλλά ούτε και να έρθει σε αντίθεση και επίθεση προς τον Ιησού Χριστόν, τον Κύριό του, τον οποίον ο Πατέρας του Ουράνιος αποκάλυψε σε αυτόν τον άνθρωπο ότι είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και το άλλο εδάφιο, αγαπητοί Καλλιόποι, το οποίο αναφέρεις στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το 49 εδάφιο είναι ακριβώς το ίδιο, διαβάζω από το 48.
Και είπε προς αυτούς, ώστις δεχθεί τούτο το ποδίον εις το όνομά μου, εμέ δέχεται, και ώστις δεχθεί εμέ, δέχεται τον αποστήλαντά με. Διότι ο υπάρχον μικρότερος μεταξύ πάντων ημών, ούτως θελείστε μέγας. Τότε επεκρίθη ο Ιωάννης, επιστάται είδομεν τεινά, εκβάλλοντα τα δαιμόνια εν το όνοματί σου και υποδίσαμεν αυτόν, διότι δεν ακολουθεί με θυμόν. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, μην εμποδίζετε, διότι όποιος δεν είναι καθημών, είναι υπερημών. Είναι ακριβώς το ίδιο εδάφιο, ίσως και το ίδιο επεισόδιο, το ίδιο συμβάν. Το τρίτο όμως κεφάλαιο που αναφέρεις, στο ερώτημά σου λες, ποιοι είναι αυτά τα άτομα και σήμερα. Και σήμερα λοιπόν, τα άτομα τα οποία έχουν θέση τον εαυτό του στην υπηρεσία, στη διακονία και στην δουλεία στον Κύριό του τον Ιησού Χριστό, είναι αυτοί οι οποίοι ακολουθούν Αυτόν, και όπου πηγαίνει Αυτός βρίσκονται και αυτοί, και αυτούς υπόσχεται ο Ιησούς Χριστός θα τους θυμίσει ο Πατέρας. Οι υπόλοιποι, τα παιδιά του Θεού, οπουδήποτε και αν βρίσκονται, όταν δεν έχουν θέση τον εαυτό τους στην υπηρεσία του Κυρίου, έχουν εξουσία, ιδιαίτερα όταν είναι αναγεννημένα, που πρέπει να είναι, αλλά και βαφτισμένα εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή κατά την υπόσχεση του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, τότε και αυτά μπορεί να κάνουν, και αυτά τα παιδιά του Θεού και όλοι οι πιστοί, γιατί μάλιστα το λέει κιόλας, να το διαβάσουμε, εις τους πιστεύσαντας, λέει, να το διαβάσουμε μόνο σας παρακαλώ, είναι στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον και στο 16 κεφάλαιο και 17 εδάφιο. Ιώτα σίγμα τάφ κεφάλαιο, 17 εδάφιο. Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα. Εν το ονόματί μου θέλουσι εκβάλει δαιμόνια, θέλουσι λαλή νέας γλώσσας, όφης θέλουσι πιάσει, και αν τη θανάσιμο τι πίωση δε θέλει βλάψει αυτούς, επί αρρώστους θέλουσιν επιθέσει τας χείρας και θέλουσι ιατρεύεστε. Είναι λοιπόν αυτοί που πίστεψαν, δέχτηκαν, έλαβαν δηλαδή τον Ιησού Χριστό στη ζωή τους, που και αυτούς ακολουθούν θαυμάσια και μεγαλεία εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Οι οποίοι όμως είναι τελείως διαφορετικό από αυτούς οι οποίοι έθεσαν τον εαυτό τους στην υπηρεσία της Εκκλησίας, στην υπηρεσία του Ευαγγελίου, στην υπηρεσία του Ιησού Χριστού, στη διακονία ή στη δουλεία. Αν πάμε τώρα και στο τρίτο εδάφιο που είναι στην Αποκάλυψη, αγαπητή Καλλιόπη, είναι Αποκάλυψης Ιωταβήτα 17, διαβάζω. Και οργίστη ο δράκον κατά της γυναικός και πήγε να κάνει πόλεμον με τους λοιπούς του σπέρματος αυτής, τους φυλάτοντας τα εντολάς του Θεού και έχοντας την μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Εδώ είναι πιο συγκεκριμένο, διαφορετικό θέμα βέβαια, αλλά είναι και πολύ συγκεκριμένο έτσι πως το γράφει και το εξηγεί ο Λόγος του Θεού. Ο δράκον, που είναι ο διάβολος και ο σατανάς, πετέθη, έτσι τουλάχιστον όπως το βλέπουμε και το ερμηνεύουμε εμείς, στην γυναίκα που είναι ο λαός Ισραήλ, η οποία δεν τον δέχεται τελικά. Άρα λοιπόν είναι δύο οι κατηγορίες και πάλι του λαού Ισραήλ εκείνη τη στιγμή, στην περίοδο αυτή της Αποκάλυψης. Αυτοί που απορρίπτουν τον Αντίχριστο, αναγνωρίζοντας ότι είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως, καθώς βλέπουν έναν, κατά τη γνώμη μας, κατά την άποψή μας, μη Ισραηλίτη, να στέκεται στο ναό του Θεού ως Θεός. Και έτσι εκπληρώθηκε η προφητεία του Δανιήλ λέγοντας το βδέλυγμα της ερημώσεως. Και λέω κατά τη γνώμη μας δεν είναι Ισραηλίτης, γιατί θεωρούμε, χωρίς τίποτα όμως από την αποκάλυψη ή από τα μέλλοντα να συμβούνε, να τα θεωρούμε ότι είναι απολύτως σωστά, επειδή έτσι εμείς τα έχουμε καταλάβει μέσα από τη Γραφή. Στηριζόμαστε βέβαια στις Γραφές, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ βέβαιοι ότι έχουμε καταλάβει σωστά τις Γραφές, ιδιαίτερα στα εσχατολογικά τα λεγόμενα, δηλαδή στα συμβάντα, στα γεγονότα που θα συμβούν στο τέλος των αιώνων. Θεωρούμε λοιπόν εμείς ότι επειδή αναφέρεται στο Δανιήλ ότι ο Αντίχριστος σαν άτομο αλλά και σαν θηρίο αλλά και σαν διοίκηση, σαν κράτος θα είναι η αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που φαίνεται αυτό να συμβαίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση,
Άρα πρέπει να είναι ένα από τα κράτη ή να κατάγεται από ένα κράτος το οποίο υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο είναι μέσα στην αναβιωμένη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αφενός μεν, αφετέρου δε, διότι πρέπει να είναι και από τα κράτη που βασίλευσαν οι τέσσερις επίγονοι διάδοχοι, επίγονοι όπως λέγονται, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που ήταν Αίγυπτος, Συρία, Ασία και Ελλάδα. Το μόνο κράτος λοιπόν τώρα που βλέπουμε να είναι και στους τέσσερις επιγόνους αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ελλάδα. Από αυτό λοιπόν βγάζουμε το συμπέρασμα, αν είναι ορθό ή όχι δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, το θεωρούμε όμως σαν ορθό γιατί το βλέπουμε μέσα στη γραφή. Θεωρούμε λοιπόν ότι ο Αντίχριστος σαν πρόσωπο θα είναι Έλληνας και θα είναι μέσα στην ενοποιημένη με κάποια μορφή Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως θα εξελιχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι σήμερα. Οι άνθρωποι λένε δύο ταχυτήτων, πάντως ο λόγος του Θεού μιλάει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξελιχθεί ή το θηρίο, εν πάση περιπτώσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξελιχθεί σε θηρίο και τώρα δεν είναι, έτσι. Τώρα υπάρχουν εκκλησίες, υπάρχουν πιστοί, υπάρχουν χριστιανοί, δεν είναι. Θα εξελιχθεί σε ένα θηρίο που θα έχει 7 κεφαλές και 10 κέρατα. Πώς θα γίνει αυτό, ο Θεός ξέρει, μπορεί να μας σκεφτούμε μερικά πράγματα, αλλά δεν αξίζει τον κόπο να τα αναφέρουμε. Επί του προκειμένου όμως, θεωρούμε μέσα από την Αποκάλυψη ότι αυτή η γυναίκα που λέει και η γραφή στο ΙΒ1 και σημείων μέγα εφάνιεν το ουρανό, γυναίκα ενδεδειμένη των ήλιων και η σελήνη που κάτω των ποδών αυτής και επί της κεφαλής αυτής Στέφανος 10, Στέφανος Αστέρων 12, αυτή είναι ο λαός Ισραήλ, ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι ο Αντίχριστος δεν είναι ο ερχόμενος Μεσσίας, ο ερχόμενος για αυτούς Μεσσίας, και απορρίπτουν τον Αντίχριστο, πολλοί δε από αυτούς, μέχρι να φτάσει το σύνολό τους, πολλοί από αυτούς δέχονται τον Ιησού Χριστόν ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος και είναι ο Μεσσίας ο οποίος ήλθε αλλά και έρχεται με τα δόξης πολλής και με τα πάντων των Αγίων. Και ο δράκον, ο διάβολος και ο σατανάς, όπως ερμηνεύει και ο Λόγος του Θεού, υπήγε να κάνει πόλεμο με τους λοιπούς του σπέρματος αυτού, με κάποιους δηλαδή από το σπέρμα του λαού Ισραήλ που πίστεψαν στο Χριστό ώστε φυλάτουν τα εντολάς του Θεού και έχουν και τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Ο Αντίχριστος λοιπόν ένα πράγμα έχει, σε κάποιους ανθρώπους έχει μίσος, σε αυτούς που δέχονται το Χριστό, που είναι το αρνίον το εσφαγμένο. Και είναι αυτός που σύντριψε το διάβολο επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Σαν συμπέρασμα λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι μέσα από αυτά τα εδάφια ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει το λάθος των μαθητών και εν γέννη το λάθος των χριστιανών και σήμερα που αμφισβητούν τα παιδιά του Θεού εάν δεν ανήκουν στο δικό τους δόγμα, στη δική τους εκκλησία, που αμφισβητούν ανθρώπους που δέχονται τον Χριστό και ο Χριστός τους έχει οδηγήσει στον Πατέρα και ο Πατέρας έχει δώσει εξουσία να είναι τέκνα Θεού, τους αμφισβητούν, γι' αυτό και όχι μόνο τους αμφισβητούν, αλλά επειδή τους αμφισβητούν και τους εμποδίζουν να κάνουν αυτό το οποίο ο Θεός τους οδηγεί. Όμως αυτό δεν είναι το πνεύμα του Χριστού. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός κανέναν δεν αμφισβητεί, όλους τους ανθρώπους που τον δέχονται τους δέχεται, όμως μέσα από το Λόγο του Θεού φαίνεται η προτροπή του Ευαγγελίου που λέγει προσέχετε λοιπόν πως να περιπατείτε ακριβώς μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, ιδιαίτερα για τις μέρες μας που πιστεύουμε ότι είναι οι έσχατες ημέρες, και διαβάζω από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου το 5ο κεφάλαιο και ξαναδιαβάζω 15 εδάφιο. Προσέχετε λοιπόν πως να περιπατείτε ακριβώς μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, εξακουραζόμενοι τον καιρό, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Δια τούτο μη γίνεστε άφρονες αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Καλό λοιπόν είναι όλα τα παιδιά του Θεού να ακολουθούν ακριβώς τον Ιησού Χριστό,
θέτοντας τον εαυτό του στην υπηρεσία του Κυρίου και πράττοντας μόνο το θέλημα του Θεού. Πρέπει βέβαια να τονίσω και κάτι άλλο πριν τελειώσουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ότι ιδιαίτερα στις έσχατες ημέρες μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού ότι εξήκοντα θα είναι οι βασίλισσες, ογδοήκοντα οι παλακές, αλλά μία, αναρρύθμιτοι είναι άνιδες, αλλά μία η περιστερά μου. Και μάλιστα να το διαβάσω από μέσα, γιατί είναι μια πάρα πολύ όμορφη αποκάλυψη του Λόγου του Θεού για την Εκκλησία του Χριστού, είναι από το Άσμασμάτων, που είναι το υπέροχο αυτό βιβλίο προφητικό που αναφέρεται στην αγάπη του νυμφίου και της νύμφης του Χριστού και της Εκκλησίας. Διαβάζω λοιπόν από το 6ο κεφάλαιο. Εξήκοντα βασίλισσα είναι και ογδοήκοντα παλακέ και νεάνιδες αναρρύθμιτοι, μία είναι η περιστερά μου, η αμόμητός μου. Αυτή είναι η μόνη της μητρός αυτής, είναι η εκλεκτή της στεκούσης αυτήν. Είδων αυτήν οι θυγατέρες και μακάρισαν αυτήν, εβασίλισε και η παλακέ και επίνεσαν αυτήν. Τι αυτή προκύπτουσα ως η αυγή, ωραία ως η σελήνη, λάμπουσα ως ο ήλιος, τρομερά ως στράτευμα μεσημέας. Μιλάει λοιπόν για μία εκκλησία, ιδίως τις έσχατες ημέρες, η περιστερά του, την οποία πιστεύω ότι ο ίδιος, το λέει η Γραφή, ότι εγώ ο Ιησούς Χριστός θα οικοδομήσω την εκκλησία μου, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός τις έσχατες ημέρες θα την οικοδομήσει παγκόσμια, μια εκκλησία που δεν θα έχει αρχηγούς, που δεν θα έχει ηγεμόνες, δεν θα έχει άρχοντες, αλλά θα έχει δούλους, υπηρέτες, διακόνους και οικονόμους, καλούς οικονόμους, που θα αφιερώσουν τη ζωή τους στην υπηρεσία του Ιησού Χριστού, στη μελέτη των γραφών, στην έρευνα των γραφών και ιδίως θα υπηρετούν τον Κύριο όπως την πρώτη Αποστολική Εκκλησία με νηστείες και προσευχές και δια Πνεύματος Αγίου ο Θεός θα οικοδομεί, θα αυξάνει αυτή τη μία εκκλησία, την περιστερά, η οποία, την οποία και θα ετοιμάσει για την αρπαγή της Εκκλησίας. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για όλα. Να τονίσω μια φορά ακόμη, ας μην κάνουμε κι εμείς αυτό το λάθος, το οποίο έκαναν οι μαθητές και ο Κύριος μας τους διόρθωσε. Μην αμφισβητούμε παιδιά που δέχτηκαν τον Χριστό και έγιναν παιδιά του Θεού, ανθρώπους που δέχτηκαν τον Χριστό και έγιναν παιδιά του Θεού και τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, αν και δεν ακολουθούν εμάς. Άλλωστε ποιοι είμαστε εμείς? Αλλά ας δεχτούμε αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός, όλοι να ακολουθούμε Αυτόν. Όποιος εμέ υπηρετεί, εμέ ας ακολουθεί. Και όποιος ακολουθεί εμένα και υπηρετεί εμένα, Αυτόν θα τον τιμήσει ο Πατέρας μας. Άλλωστε η εντολή του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, είναι αγαπάτε αλλήλους. Αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Παιδιά του Θεού, αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Και μάλιστα όχι με αγάπη ανθρώπινη, αλλά με την αγάπη που ο Χριστός μας αγάπησε. Ας είναι λοιπόν σε μας αυτό το δόγμα, το δόγμα του αγαπάτε αλλήλους. Να μην μας χωρίζει, να μην μας χωρίζουν απόψεις και γνώμες και γνώσεις ακόμη, αλλά ας μας ενώνει ο σύνδεσμος της τελειότητος που είναι η αγάπη. Η αγάπη του Χριστού ας εισφύγει μας όπου και αν βρισκόμαστε. Αλλά ταυτόχρονα όμως να εργαζόμαστε με πίστη, με φόβο και τρόμο τη σωτηρία μας, ακολουθώντας Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Και μην προσπαθούμε, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας να πείσουμε για τις απόψεις μας. Αλλά όλοι να αγωνιζόμαστε, να πιστούμε και να πειθόμεθα με το Λόγο του Θεού. Διορθώντας τα λάθη μας, καταδικάζοντας οτιδήποτε λυπεί το Πνεύμα το Άγιο και εξητώντας το πρόσωπο του Κυρίου και τη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αγαπητή Καλλιόπη για την ευκαιρία που μας έδωσες να διαβάσουμε και να πούμε όμορφα πράγματα μέσα από το Λόγο του Θεού και σημαντικά πιστεύω, από τα πιο σημαντικά που είναι η εντολή του Χριστού. Αγαπάτε αλλήλους καθώς σας αγάπησα. Και όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος,
Το δε τέλος της παραγγελίας ας είναι η αγάπη εκαθαράς καρδίας, συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου. Ένθερμος αγάπη. Ας αγαπήσουμε λοιπόν ένθερμος αλλήλους. Εκαθαράς καρδίας, πίστεως ανυποκρίτου και συνειδήσεως αγαθής, ώστε να έρθει ο Χριστός και να μας οδηγήσει όλους εκεί που Αυτός θέλει. Να Τον ακολουθήσουμε μέχρι να έρθει η ώρα η όμορφη εκείνη, η συγκλονιστική, που θα σαλπίσει ο Πατέρας, θα ακουστεί το κέλευσμα, η φωνή του Αρχαγγέλου και θα δούμε όλοι μαζί σαν ένας άνθρωπος, μια εκκλησία, Αγία, τέλεια, άμωμη, μη έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα, ήτι των τιούτων, το σώμα μας το θνητό, να μεταμορφώνεται, να ενδύεται αθανασία και το σώμα μας το φθαρτό, να ενδύεται αυθαρσία και από τότε να είμαστε μαζί εις τους αιώνες των αιώνων με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό στη Βασιλεία την αιώνια των ουρανών. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας τελείωσε, η εκπομπή μας τελείωσε. Ας πούμε μια φορά ακόμη να αγαπήσουμε εν θέρμος αλλήλους. Σας χαιρετώ και σας εύχομαι σε όλους σας κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν.